για την κάθε υπόθεση θεωρείται αθώος. Μπορώ να σας πω όμως ότι οι αρχές μου δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω την υπεράσπιση του συναδέλφου. Τα αυτονόητα μπορείτε να τα συμπεράνετε. Για ποιο λόγο, τι έγινε? Σήμερα μάθετε κάποια νέα ευρήματα που έχουμε. Πείτε μας όσους επιτρέπετε. Ήρθε η ιατροδικαστική έκθεση, η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι λέει μέσα. Είναι μυστικό της ανάκρισης. Από εκεί και πέρα, ξαναεπαναλαμβάνω, δεν μου επιτρέπουν οι ηθικές μου αρχές να προχωρήσω την υπεράσπιση του συναδέλφου. Σημαίνει ότι έχει γίνει κακοποίηση. Τι σας έλεγε? Αρνούταν. Τώρα που ήρθε η έκθεση, το ρωτήσατε, τι σας είπε? Αρνείται ακόμα. Και ποιος το έκανε? Δεν ξέρουμε όμως ότι εάν η ιατροδικαστική έκθεση αυτή θα την αμφισβητήσει και δεν μπορώ να σας πω τι γράφει. Εσείς κύριε Κρούπ, είχατε διαβάσει για την κατάθεση της μικρής, η οποία είναι σοκαριστική. Ναι, κοιτάξτε, είχαμε πει ότι ένα μικρό 6,5 ετών δεν μπορεί να λέει, να είναι αξιοποιήσιμη μόνο η μαρτυρική του κατάσταση. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι νομικοί. Από εκεί και πέρα τα άλλα στοιχεία δεν μπορώ να σας αποκαλύψω, ευνόητο τι σημαίνει. Η ιατροδικαστική έκθεση ουσιαστικά επιβεβαιώνει την κατάθεση της μικρής. Δεν το ξέρω εγώ αυτό να σας το πω, ούτε θα σας το πω ποτέ.